εμείς ψηφίσαμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Ούτως ή άλλως, εδώ και χρόνια, εργατικά σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και άλλοι μαζικοί φορείς παλεύουν ουσιαστικά για να αποκτήσουν δικαιώματα και να μην είναι ευάλωτοι στις ακραίες μορφές εργοδοτικής βίας, όπως αυτά που ζήσαμε με τους φραουλάδες και τα λοιπά κάτω στην Ηλία, αλλά και σε άλλες περιοχές. Βέβαια, βάλαμε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται από τη σημερινή συζήτηση. Πρώτη επιφύλαξη που εκφράσαμε, το ζήτημα ότι τι γίνεται όταν συνδέεις την άδεια διαμονής με την εργασία ως αποκλειστικό κριτήριο, με την έννοια ότι θα αξιοποιείται και ως εκβιασμός από μια σειρά εργοδότες για να μπορούν να αξιοποιούν τους μετανάστες με τους πιο άθλιους όρους. Αν μου επιτρέπετε, συμφώνησε και ο Υπουργός Μετανάστευσης αυτή τη δική σας διαπίστωση. Και είπε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δει πάρα πολύ. Εγώ θα πω αυτό που άκουγα πριν από τον κύριο Κοροβίλα στα Φιλιατρά. Καταλαβαίνω ότι ζητάνε και δεν έχουν εργάτες. Θα σας πω. Τι είναι κρυάζει, άμα σου φύγει δεν θα έχεις δουλέψει. Με τι όρους θέλουν να δουλέψουν. Με τι όρους. Δεύτερο ζήτημα είναι η τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών μετανάστευσης και ασύλου. Όταν είναι υποστελεχωμένα, πώς θα προχωρήσει και όλη αυτή η διαδικασία με την τροπολογία. Αλλά κυρίως είναι το πλαίσιο το οποίο παραμένει σήμερα και καθιστά ευάλωτους μια σειρά κατατρεγμένους, γιατί αυτή τη στιγμή παραμένουν το απαράδεκτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο με μια σειρά αντιδραστικές ρυθμίσεις και με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, στην οποία έχει συμφωνήσει και η Ελλάδα, βάζει όλο και περισσότερο κάνουλα, ανοίγει και κλείνει μάλλον την κάνουλα, ανάλογα με τις ανάγκες κυρίως των επιχειρηματικών ομίλων, να αξιοποιούν και συγκεκριμένο να έχουμε ανοιχτά σύνορα, να μην έχουμε εργατικό δυναμικό, να έχουμε τελείως κλειστά, να έχουμε ντεμή κλειστά. Εμείς έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που βάζουμε στο επίκεντρο πρώτα και κύρια τις αιτίες που οδηγούν μια οικογένεια, έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, ένα παιδί στη μετανάστευση, στην προσφυγιά. Και αυτά δεν είναι άλλα από τις υπερεαλιστικούς πολέμους, δεν είναι άλλα από την τραγική... Καλά είναι κι άλλα. Ο Άσαντ έσφαζε το λαό του. Δεν ήταν κανένας υπερεαλιστής που ήρθε στη Συρία, που ήταν τόσοι μετανάστες και επί ΣΥΡΙΖΑ κιόλας. Δεν ήταν υπερεαλιστής ο Άσαντ, τους είχε ισοπεδώσει. Είναι οι συνθήκες καταλήστευσης του πλούτου μια σειρά χωρών από υπερεαλιστικές δυνάμεις και βέβαια είναι και όλα αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα που οδηγούν όλο αυτόν τον κόσμο. Σε λίγο θα έχουμε και περιβαλλοντικούς μετανάστες λόγω της κλιματικής κρίσης. Αυτό θα το συζητήσουμε. Είναι όλη αυτή η καταλήστευση του πλούτου μια σειρά χωρών η οποία οδηγεί αναγκαστικά στο δρόμο αυτό της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Αν η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει γενναία κρατική χρηματοδότηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι μόνο έργο της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, και για, για τα πανεπιστήμια, για να εξασφαλίζεται όλα όσα είναι αναγκαία με σύγχρονες σπουδές, με όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό, με μόνιμη, σταθερή δουλειά, που να παρέχει αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, δωρεάν φοιτητική μέρημνα, εννοούμε εστίες, σύντηση κτλ. Δεν θα αναγκαζόταν ένα παιδί από τη Δράμα ή από οπουδήποτε αλλού να πάει σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού, ως εξαναγκασμός, εγώ το αναφέρω. Κυρίως όμως, εμείς στεκόμαστε σε αυτό που εκφράζεται και από μια σειρά φοιτητικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα που συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν ότι θα εκφράσουν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους την αντίθεση στο συγκεκριμένο νόμο σχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών ιδιωτικών πανεπιστημίων, ουσιαστικά για να αυξάνεται η πελατεία στα αντίστοιχα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάζουμε λοιπόν ότι θα έρθει ένα, αν τόσο πάνω περάσει τη ρύθμιση, θα έρθει ένα στο ελληνικό, κάπου εκεί θα γίνει μια ιατρική σχολή, θα κάποιος λοιπόν θα βάλει τα λεφτά του, φτιάξει μια ιατρική σχολή και θα βγάζει γιατρούς. Το λέω πολύ απλά. Πού είναι το πρόβλημα σε αυτό? Το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι ούτως ή άλλως σήμερα οι σχολές της ιατρικής απαιτούν και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει να πάρει την ειδικότητα και μια σειρά άλλα ζητήματα. Καλά, και αυτός δεν θα βγαίνει για το 23 του. Και η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα αυτό, π.χ. με την ιατρική, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες πανεπιστημιακές σχολές. Το λέω και το θα διαβάσει στην καθημερινή ως ρεπορτάζ. Ναι, εγώ σας το... νομίζω ότι... ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά τι θέλουν? Θέλουν να φτιαχτεί ένα τέτοιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα αξιοποιηθεί όλο το επιστημονικό δυναμικό που θα βγει από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο για να
στελεχώσει τα αντίστοιχα ιδιωτικά μεγαθύρια. Τα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας. Τι κακό είναι να πάρει το ιδιωτικό νοσοκομείο. Εμείς τι λέμε, ότι αυτή τη στιγμή είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Θα πάω εκεί, θα σπουδάσω γιατρός, θα βγαίνω γιατρός, θα δουλεύω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πληθώρα παιδιών που τελειώνουν την ιατρική. Κυριολεκτικά βασανίζονται για να μπορέσουν να πάρουν την ειδικότητά τους. Και αυτοί δεν θα βασανίζουν πολύ, φαντάζομαι. Δεν θα πάει στα 23 αυτή τη στιγμή γιατρός. Το κύριο πρόβλημα είναι, ακριβώς επειδή η ρίζα του προβλήματος ποια είναι, για να το πούμε καθαρά, ότι θέλει να υπάρξει μία απόλυτη σύνδεση των πανεπιστημίων και των αντίστοιχων συγγραμμάτων με την αγορά εργασίας. Μακάρι, με τι κριτήριο όμως, μακάρι να γίνει αυτό. Με τι κριτήριο, πάντα σε κάθε σύστημα. Με κάθε σύστημα. Αυτό υποστηρίζουμε και εμείς. Στην ανεργία να πάει ο άνθρωπος, να βγει γιατρός και να μην έχει εργασία. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη. Μα συγγνώμη, λέτε κάτι το οποίο είναι παράλογο. Να μην υπάρχει σύνδεση με την αγορά εργασίας. Δηλαδή να βγαίνει ο γιατρός, αλλά μην βρω δουλειά. Τι να κάνω. Το θέμα είναι ότι δεν εξασφαλίζονται με κριτήριο το ποιες είναι οι ανάγκες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες τραγικές ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία. Όλα αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με την ερώτηση που έκανα. Πώς δεν έχει κάνει όλη την ιατρική σχολή εκεί. Μιλάμε τελειώνει ότι αυτή γιατρός. Τη στιγμή... Κάνω δουλειά. Πού είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εξηγούμε, για να ολοκληρώνω... Εξηγείτε κάτι άλλο αυτό που ρωτάω. Όχι, απαντάω στο ρώτησα. Κύριο και το βασικό πρόβλημα. Ότι αυτή τη στιγμή... Άρα που δεν είναι αυτό που ρώτησα εγώ ρώτησα κάτι άλλο. Γίνεται η ιατρική σχολή αυτή στο ελληνικό. Τελειώνει, σπουδάζει, βγαίνει γιατρός και πάει και δουλεύει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ποιον ενοχλεί αυτός ο Χριστιανός, ποιο πρόβλημα δημιουργεί. Το πρόβλημα είναι ότι υποβαθμίζεται αντικειμενικά το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί αυτή τη στιγμή. Από εκεί θα δει γιατρός και θα δουλέψει κάπου αλλού. Με πάρα πολλές ταχύτητες απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Από το δημόσιο, από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, μπορεί αύριο μεθαύριο να υποδοθούν. Να γίνει λοιπόν, και αυτό και που το αυτό δεν γίνεται όπως επιβεβαιώθηκε με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Εξηγήστε μου πώς αναβαθμίστηκαν τα δημόσια νοσοκομεία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Πώς αναβαθμίστηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο δημόσιο κέντρο υγείας σε σχέση με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Όταν μιλάμε για τεράστια μιλάμε κέρδη που έχει αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας και την ίδια στιγμή υποβαθμίζεται... Να καταργήσουμε τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Εκεί καταλήγει η συλλογιστική σας. Η συλλογιστική μας είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί με γενναία κρατική χρηματοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία, με ενίσχυση των πρωτοβάθμιων σφυρίδα υγεία. Η χρηματοδότηση λοιπόν που εδόθηκε για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγεία, ούτε στο ελάχιστο δεν μπορούν να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν σήμερα. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά και αυτή θα εκφραστεί και με την κλιμάκωση των φοιτητικών συλλόγων το επόμενο διάστημα. Την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Ούτε 10 δευτερόλεπτα. Επειδή τώρα ξεκινάνε και οι γιορτές, καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για ένα κρίσιμο ζήτημα. Χθες, με ομάδες ΜΑΤ και ΟΠΚΕ, πετάξαν έξω από το σπίτι της, κάναν έξωση, προχωρήσαν την έξωση, μία οικογένεια αναπήρων. Υπάρχει και σε, έχετε δει και έχει και σε εφημερίδες. Και είναι απαράδεκτο, είναι στα Πετράλωνα, οικογένεια αναπήρων. Βάλανε, βάλανε τον γιο τον ανάπηρο, του βάλανε... Χειροπέδες, για να τον βάλουν μέσα. Εκεί ήταν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες που πήραν να υπερασπιστούν το σπίτι αυτής της οικογένειας. Τώρα η κυβέρνηση πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.